Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, του Μανιατακίου Ιδρύματος, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, κυρίου Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στο διεθνές αυτό συνέδριο. Θεωρούμε ότι το αντικείμενο του συνεδρίου σας θα έχει προς συζήτηση ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, αυτό της πολιτικής κληρονομιάς σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σήμερα στην Ελλάδα, όπου οι συνθήκες της κρίσης ορίζουν ένα δυσχερές πλαίσιο. Το διακύβευμα της διάσωσης, προστασίας και διατήρησης ανάπτυξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε όλες τις μορφές είναι μείζον, καθώς πολλές φορές το οικονομικό κόστος της διατήρησης λειτουργεί αποτρεπτικά ή και συχνά απαγορευτικά για την ίδια την προστασία. Ωστόσο, η πολιτιστική κληρονομιά σε όλες τις ηλικίες αλλά και άειλες εκφάνσεις της αποτελεί μια τεράστια αξία από μόνη της, την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, ιδιαίτερα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, στην ανάπτυξη των διαστάσεων και των δυνατοτήτων που δύναται να καταστήσουν την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς πιο ελκυστική και πιο προσιτή, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε περαιτέρω οργανισμούς, επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος. Η ΔΕΗ καταβάλει σημαντικές προσπάθειες σήμερα για την ανάδειξη της πλούσιας βιομηχανικής ιστορικής κληρονομιάς της. Διαθέτει ένα πλούσιο εντυπωσιακό σε όγκου ιστορικό αρχείο, το οποίο καλύπτει τόσο την εποχή πριν από την ίδρυσή της, όσο και κατά την περίοδο της λειτουργίας της, της συγκρότησής της και μετά. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων της, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις της, τα αρχαιακά της τεκμήρια ξεδιπλώνουν την ιστορία του εξηλεκτρισμού της χώρας. Δεν παραλείπω να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι οι δράσεις για τη δημιουργία του ιστορικού αρχείου της ΔΕΗ που ξεκίνησαν στις αρχές του 2000, λίγο πριν αναλάβετε εσείς, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, συνεχίστηκαν και επί των ημερών σας και έτυχαν μάλιστα από εσάς ιδιαίτερης υποστήριξης κατά τούτο σας σήμερα ως εταιρεία ευγνώμονες. Την περίοδο αυτή, η φιλοξενία της αναδρομικής έκθεσης των ελληνικών τμήματων του ΤΙΚΙ, του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Επιτροπής Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του ΙΚΟΜΟΣ, Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων, Βιομηχανική κληρονομιά στην Ελλάδα 1980-2015, καθώς και της αφιερωματικής έκθεσης «Η ΔΕΗ και η ιστορία της» σε ένα σημαντικό βιομηχανικό μνημείο όχι μόνο της ΔΕΗ, αλλά και όλης της χώρας, τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Νέου Φαλήρου, από τα παλαιότερα μνημεία της κατηγορίας αυτής, επιθυμούμε να σηματοδοτήσει αυτή ακριβώς την επιδίωξή μας να αναδείξουμε το πολιτιστικό απόθεμα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Ο εξοπλισμός της επιχείρησης, κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανές, εκτός από περιουσιακό στοιχείο, συνιστά και ένα σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας της, των ανθρώπων της, καθώς και γενικότερα της ιστορίας της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι τα κατάλοιπα της πλούσιας παραγωγικής δραστηριότητας της ΔΕΗ σε ολόκληρη την επικράτεια συνιστούν ένα πολύτιμο πόρο, ο οποίος παρέχει πολλαπλές δραστηριότητες αξιοποίησης, αλλά πρωτίστως χρήση προστασίας και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε κι εμείς. Με όλες αυτές τις σκέψεις, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις συνεργασίες του συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ.